γέρον Παπαμάξιμος, η Βυρίτης, ο πνευματικός, είπε: «Μια φορά ανέβηκα στον Άθωνα γιατί άκουσα ένα γέροντα που έλεγε ότι όποιος δεν έχει ανεβεί στον Άθωνα δεν είναι αγιορείτης. Το ψαλτήρι είναι το κλειδί της εκκλησιαστικής ακολουθίας. Τα πράγματα που του έφερναν οι προσκυνητές τα μοίραζε. Γέμιζε τον τροβά του και γύρισε τα κελιά της καψάλας μόνος του ή με ένα καλογέρι και τα έδινε σε φτωχούς ασκητές». Ο Καρακαλινός υπήρξε μεγάλος βιαστής στη γενεά μας. Έκανε συνεχείς αγρυπνίες και νηστείες. Πήγαινε από τη νύχτα στο παρεκκλήσι, έπαιρνε καιρό, άρχιζε την προσκομιδή και μνημόνευε αναρρύθμιτα ονόματα. «Αυτοί έχουν ανάγκη», έλεγε, «ποιος θα προσευχηθεί για αυτούς». Για ένα διάστημα έγραφε σε διάφορους που είχαν ανάγκη από συμβουλή και στήριγμα. Έκανε ευχέλαια και έστελνε λάδι σε αρρώστους να χρηστούν. Ο Παπαμανθαίος από νέος είχε χάρισμα, ήταν πολύ ευλαβής. Λειτουργούσε κάθε μέρα. Όταν του έλεγαν οι άλλοι ιερείς να τον ξεκουράσουν, δεν δεχόταν. Η ζωή του ήταν εκκλησία και κελί. Στο κελί του σόμπα δεν είχε το χειμώνα και ας είχε έξω χιόνια και κρύσταλα. Έβαζε μόνο ένα μαξιλάρι στο παράθυρο και τίποτε άλλο. Στα πόδια του που ήταν πληγωμένα έβαζε φασκές. Όταν τον ζητούσαν προσκυνητές, πήγαινε, τους έλεγε δύο λόγια, αλλά δεν αργολογούσε. Τους έλεγε «θα πάω στο κελί μου να ησυχάσω» και έφευγε. Ούτε έβγαινε στις απλοταριές για να συζητά. Του πρότειναν Πολάκης να αναλάβει την ηγουμενία, αλλά το αποποιεί το αποταπείνωση. Τον κάλεσε και η εξαρχία στο συνοδικό. Πήγε, έβαλε μετάνοια και έφυγε χωρίς να δεχτεί την ηγουμενία. Μόνο παρεκάλεσε να έχει ευλογία να λειτουργεί. Τις νύχτες ο γέρο Ανδρέας, ο Λαμαρινάς, άκουγε από το κελί του Παπαμαρθαίου φωνές και θορύβους, σαν από τάγματα και συντάγματα ανθρώπων. Καταλάβαινε ότι ήταν φωνές δαιμόνων που πάλευαν με τον Παπαμαρθαίο. Κάποτε είχε ασθενήσει από κύλη και παρέμεινε κλινήρης. Ήταν επικίνδυνη η κατάστασή του και ειδοποίησαν να έρθει ελικόπτερο το πρωί. Ο Παπαμαρθαίος όμως όλη τη νύχτα έκανε προσευχή και είδε δύο στρατιωτικούς Αγίους να σταυρώνουν τα ξύφη τους, να τα ακουμπούν στην κύλη του και αυτή εξαφανίστηκε. Το πρωί κατέβηκε νωρίς στην εκκλησία θεραπευμένος. Τον είδαν με απορία οι πατέρες να εφημερεύει και να θυμιά. Είπε στους πατέρες να μην έρθει το ελικόπτερο. Είχε τυπικό κάθε ημέρα να πηγαίνει να ανάβει το καντιλάκι του Αγίου Γεωργίου σε ένα κελί έξω από το μοναστήριο στα γερατιά του. Συμβούλευε ο Παπαμαρθαίος κάποιο νέο καλογέρι. «Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Καλογέρι μου, να βράζει μέσα μας η ευχή». Τέλη Νοεμβρίου 1985 του παρουσιάστηκε μεγάλο πρίξιμο στην κοιλιά, ίσως υδροκύλη. Η κατάστασή του ήταν κρίσιμη. Οι πατέρες ήθελαν να τον βγάλουν έξω στο νοσοκομείο. Ο Παπαμαρθαίος δεν εδέχεται, διότι όταν ήρθε στο όρος έκανε τάμα να μην ξαναβγεί στον κόσμο. Αλλά ο Θεός και η Παναγία φαίνεται τους το ζήτησε, τον πήραν από αυτή τη ζωή και έτσι εφύλαξε το τάμα του. Αν δεν σώθηκε αυτός με τόση άσκηση, έλεγε ο Γεροκοδράτος, κανείς δεν σώζεται.
Ο Γερομελέτιος ως οικειώτης γέρων του Διονυσιάτικου Κελιού Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Πλησίων των Καριών γεννήθηκε στην Αταλάντη το 1907 και το 1925 ήρθε για μοναχός. Το βαπτιστικό του όνομα ήταν Ιωάννης. Από 12 ετών εργαζόταν σε φαρμακείο και παρασκεύαζαν φάρμακα με τον τρόπο της εποχής εκείνης, φαρμακοτρίβης. Ήταν πολυτάλαντος, ευφιέστατος και ολιγομήλυτος. Ήταν δάσκαλος της αγιογραφίας και της βυζαντινής μουσικής στην Αθωνιάδα. Έβγαλε πολλούς μαθητές. Υπήρξε άριστος θεωρητικός της βυζαντινής μουσικής, ίσως ο καλύτερος στην Ελλάδα, και συνέγραψε πολλά μουσικά. Πολύ μεγάλη μουσική έρχονταν και τον συμβουλεύονταν. Οι μεγάλοι καριώτες ψάλτες τον παραδέχονταν λέγοντας «Εμείς είμαστε ψάλτες, ο Γερομελέτιος είναι δάσκαλος». Το 1960 πήγε στην Αθήνα και βρήκε τον Κόντοκλου γιατί είχε ακούσει ότι ξεσήκωσε την παλαιά τέχνη. Αυτός επανέφερε στο Άγιον Όρος τη βυζαντινή τεχνοτροπία στην αγιογραφία. Ανέδειξε πολλούς μεγάλους αγιογράφους. Για να προβάλλει τη βυζαντινή αγιογραφία έκανε εκθέσεις στην Αγγλία και στη Γερμανία, αλλά από ταπείνωση δεν πρόβαλε το όνομά του. Ήταν άριστος καλλιγράφος. Η Ιερά Κοινότης του έδινε και καλλιγραφούς σε επιστολές προς επισήμους και οι βασιλείς του ανέθεταν να καλλιγραφεί επιστολές. Ήταν πρακτικός γιατρός. Έκανε βοηθός ενός μοναχού που εκτελούσε χρέη γιατρού και μαζί εγχείρησαν ένα γεροντάκι στις Καριές. Γνώριζε τις ιδιότητες πολλών βοτάνων και πολλούς τους θεράπευε με τις πρακτικές ιατρικές γνώσεις του από τραύματα και διάφορες αρρώστιες. Όταν αρρώστανε δεν έτρωγε τίποτε. Σύστηνε μάλιστα και στους άλλους. «Κάνε ένα τριήμερο και θα γίνεις καλά». Είχε την νηστεία για φάρμακο. Ο ίδιος όταν ήρθε 17 χρόνων στο Άγιον Όρος ήταν φυματικός και με την νηστεία θεραπεύτηκε. Γνώριζε την κατασκευή χρωμάτων φυσικών, πινέλων, μελανών και είχε και σχετικές σημειώσεις. Ήταν χρυσοχέρης όλα του. Έκτιζε πεζούλια, έκανε κρεβατά, γνώριζε από καλλιέργειες, από θάλασσα, από μηχανικά. Έβγαζε φωτογραφίες και τις εμφάνιζε μόνος του και έτσι εξυπηρετούσε αμυστή τους πατέρες και τους μαθητές που χρειάζονταν να βγάζουν φωτογραφίες για ταυτότητα. Και ενώ είχε τόσα χαρίσματα και γνώσεις, ο Γερομελέτιος ήταν πολύ ταπεινός. Δεν μιλούσε για τον εαυτό του και δεν κατέκρινε κανέναν. Τον ρωτούσαν τα παιδιά της σχολής, «Γέροντα, ο τάδε είναι ζηλωτής?» Και απαντούσε, «Πού να ξέρω, μωρέ». Και όμως ήξερε πολύ καλά διότι ζούσε κοντά στις Καριές. Όσο ζούσε, ουδέποτε δέχτηκε να τυπωθεί κάποιο μουσικό βιβλίο ή εικόνα του. Ποτέ του δεν μάλωσε και δεν παρατήρησε κανένα μαθητή του, ακόμη και όταν έκανε πολύ θόρυβο την ώρα του μαθήματος. Ως καθηγητής της Αθωνιάδος σχολής, ουδέποτε συμμετείχε στον σύλλογο των καθηγητών για να μην εκφέρει γνώμη για κάποιον μαθητή λέγοντας «Εγώ είμαι καλόγερος, πώς να κατακρίνω τα παιδιά?». Βαθμούς στους μαθητές δεν έβαζε ο ίδιος για να μην στενοχωρήσει κάποιον, αλλά ως σχολάρχης. Πολλές φορές μερικά ζωηρά παιδιά πήγαιναν στο κελί του για αγιογραφία ή μουσικά και έκαναν το κελί του άνω-κάτω. Δεν έλεγε τίποτε. Ανεχόταν τις παραξενίες τους και μακροθυμούσε. Την πραότητα ο Γερομελέτιος την απέκτησε με αγώνες. Δεν ήταν φυσική αρετή του. Είπε σε κάποιον, «Στο σπίτι μας ήμασταν όλοι θυμώδεις και αρπαζόμασταν με το παραμικρό. Εδώ δυσκολεύτηκα να κόψω τον θυμό». Ήταν ελεήμων και αγαπούσε τους ανθρώπους. Εξυπηρετούσε τον καθένα που ζητούσε τη βοήθειά του. Αναλώθηκε να βοηθήσει πολλούς να μάθουν αγιογραφία και βυζαντινή μουσική. Εκτός από τους μαθητές της Αθωνιάδος, όταν τον καλούσαν διάφορα μοναστήρια έξω, δεν έλεγε ποτέ όχι. Μέχρι το Σινά έφτασε για να βοηθήσει, πάντα αφιλοκερδός, αθόρυβα και ταπεινά. Κάποτε φιλοξενούσαν στο κελί τους από ευσπλαχνία έναν ηλικιωμένο λαϊκό, τον Μπαρμπαβασίλη, που η δουλειά του ήταν σαγματοποιός. Έναν χειμώνα πήρε φωτιά το δωμάτιό του από απροσεξία του και κάηκε ο ίδιος το δωμάτιο και οι αποθήκες. Ο Γερομελέτιος δεν είπε τίποτε. Κάποιος στην τράπεζα είπε, «Τον μαζέψαμε και μας έκαψε, Θεός χωρέστον». Ο γέροντας λίγο κουνήθηκε από τη θέση του, αλλά δεν είπε τίποτε, ούτε να συμφωνήσει, αλλά ούτε να τον διορθώσει ή να τον παρατηρήσει. Πολλές φορές, ενώ είχε αρχίσει να αγιογραφεί, ερχόταν κάποιος για μάθημα, πάντα δωρεάν, χωρίς αμοιβή. Σηκωνόταν αγόγγιστα και ασχαλούσαν τα χρώματα και πήγαινε πίσω η δουλειά του. Έδειξε τα πάντα, ό,τι ήξερε, δεν κράτησε τίποτα μυστικό. Θεράπευσε ανιδιοτελώς τις ιερές τέχνες και ευεργέτησε πολλούς, διδάσκοντάς τους. Σε όσους έρχονταν να του ζητήσουν βοήθεια, η οικονομική έδινε χωρίς να ρωτήσει τίποτε. Όσοι ζητούσαν δουλειά, τους έλεγε να σκάψουν τον σκαμμένο κήπο ή να κάνουν κάτι άλλο και τους πλήρωνε κανονικά με ροκάματο, χωρίς να εξετάσει τι δουλειά έκαναν. Κάποτε ένα παιδί που ήταν στο κελί του κρύωνε.
του χάρισε ένα ωραίο χειμωνιάτικο επανομφόρι. Έβαλε το παιδί τα χέρια στις τσέπες και βρήκε 2 πεντοχίλιαρα. Τότε του λέγει: «Γέροντα, έχει και χρήματα». «Πάρτα, μωρέ, πάρτα», του είπε. Όταν πήγαινε καριές, εις τη σχολή φορούσε πάντοτε το εξόρασο από σεβασμό προς τον χώρο και στο λειτουργήμά του. Όταν καμιά φορά το Υπουργείο Παιδείας διόριζε κάποιον καθηγητή μουσικής ή αγιογραφίας, ο Γερομελέτιος διακριτικά αποχωρούσε χωρίς καθόλου να παραπονεθεί ή να πειραχθεί ο εγωισμός του. Όταν μετά από λίγο έμεναν χωρίς καθηγητή, τον καλούσαν και πήγαινε πάλι. Ούτε οι τιμές τον άγγιζαν, ούτε οι περιφρονήσεις τον στενοχωρούσαν. Ήταν υπάκουος στους άλλους και δεν πρόβαλε το δικό του θέλημα. Αυτό το διαπίστωναν και τα παιδιά της σχολής, αλλά κυρίως όταν επισκεπτόταν μοναστήρια στον κόσμο για να διδάξει μουσικά ή αγιογραφία. Το έλεγαν: «Από εδώ, γέροντα, κάθισε, γέροντα, σήκω, γέροντα», και αμήλυτος έκανε ό,τι του έλεγαν. Παροιμιώδης ήταν η σιωπή του. Κάποτε που πήγε στο νοσοκομείο, ο γιατρός απόρησε που επί μέρες δεν άκουσε τη φωνή του. Ρώτησε τον συνοδό του: «Δεν μιλά ο παππούς?» «Πώς, να τώρα πες του για μουσικά και αγιογραφία να δεις πώς θα μιλήσει». Στον αφοσιωμένο για δεκαετίες υποτακτικό του, πατέρα Κοσμά φερόταν με πολύ αγάπη, σεβασμό και λεπτότητα. Κάποιος τον ρώτησε αν έχει ευλογία να μείνει ένα διάστημα στο κελί του για να μάθει αγιογραφία. Ο Γερομελέτιος του είπε: «Να ρωτήσω τη συνοδεία μου και θα σου πω». Ρώτησε, έλαβε τη συγκατάθεση και τον δέχτηκε. Ο νέος απόρρισε που η συνοδεία του ήταν μόνο ο πατήρ Κοσμάς. Νόμισε πως θα έχει 3-4 τουλάχιστον καλογέρια. Έμενε μήνες κοντά τους, έγινε καλός αγιογράφος και ευγνωμονή τον γέροντα. Αλλά στις αρχές δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, διότι περνούσαν μέρες και εβδομάδες χωρίς να μιλούν. Μόνο έλεγε «πάμε για ελιές» ή «πάμε για φουντούκια», ενώ στη δουλειά του δούλευε σιωπηλός και έλεγε την ευχή. Ουδέποτε τον άκουσε να σχολιάζει γεγονότα ή πρόσωπα άλλα. Ο Γερομελέτιος με ηρωικό φρόνημα, εύσπλαχνη διάθεση προς τους καταδιωκωμένους και με κίνδυνο της ζωής του, έκρυψε και φυγάδευσε πολλούς Έλληνες και Άγγλους. 2 φορές τον συνέλαβαν οι Γερμανοί, αλλά τους ξέφυγε. Πολλοί από αυτούς που βοήθησε αργότερα του έγραψαν ευχαριστήριες επιστολές, ενώ ένας Άγγλος αξιωματικός τον πήρε και τον φιλοξένησε στην Αγγλία για να τον ευχαριστήσει που του έσωσε τη ζωή. Αλλά ποτέ του δεν έκανε λόγο για αυτά, ούτε και στον υποτακτικό του. Τον ρωτούσαν τα παιδιά της σχολής: «Γέροντα, πώς τους ξεφύγατε τους Γερμανούς?» «Είχα τον τρόπο μου», απαντούσε. Ρωτούσαν τον πατέρα Κοσμά να τους πει για τη δράση του και απαντούσε: «Α, δεν ξέρω, δεν μιλάει γι' αυτά. Να, πες τον για μουσικά και αμέσως θα σηκωθεί». Και γυρίζοντας τον γέροντα που ήταν κλινήρης και βογγούσε, του είπε δοκιμαστικά: «Γέροντα, το καλοκαίρι θέλει να διαβάσετε μουσικά». Και ο γέροντας πετάχτηκε από το κρεβάτι και γυρίζοντας τον μαθητή ρωτούσε: «Πού είναι το μουσικό, φέρτο, μωρέ». Πολλοί τον θεωρούσαν έναν καλό παππούλι που όμως δεν ξέρει από καλογερική. Κρίνοντας όμως εξωτερικά, ελάθεψαν στην κρίση τους, γιατί ο Γερομελέτιος είχε κρυφή πνευματική ζωή, όπως φαίνεται από κάποια περιστατικά. Κάποτε, ανταποκρινόμενος σε πρόσκληση γυναικείου μοναστηριού στον κόσμο, πήγε να τους βοηθήσει στα μουσικά. Εκεί αρρώστησε με πυρετό υψηλό, αλλά παρά τα αυτά δεν σταμάτησε καθημερινά να διδάσκει. Μάλιστα είχε τυπικό τελείας ασιτίας όταν αρρώστενε. Αυτό ήταν το φάρμακό του. Οι αδελφές πανικοβλήθηκαν γιατί νόμισαν ότι θα τον χάσουν. Τον ανάγκασαν να πάρει κάτι και τους έκανε υπακοή. Τη νύχτα μπήκε κάποιος αθόρυβος στο κελί του να δει τι κάνει, μήπως θέλει κάτι, και άκουσε να επαναλαμβάνει καθαρά και ρυθμικά την ευχή ενώ κοιμάται.
Μαθητές του που είναι σήμερα άνδρες μαρτυρούν ότι πολλές φορές που έμπαιναν στο κελί του να ρωτήσουν κάτι, τον έβρισκαν να λέει την ευχή αργά και καθαρά. Για να φωλώσει τα νερά κάτι μουρμουριζε ή έλεγε «Να, λέω κι εγώ, παραμιλάω». Άλλοι τον είδαν τη νύχτα που κοιμόταν να κινεί ρυθμικά το δάχτυλό του σαν να τραβά κομποσχήνη. Και αυτό όχι μια φορά. Τις νύχτες έβλεπαν φως από το κελί του, διάβαζε ή προσευχόταν. Έζησε 93 χρόνια χωρίς να πέσει μια τρίχα από τα μαλλιά του και να χάσει ένα δόντι. Διάβαζε χωρίς γυαλιά μέχρι το τέλος του. Έζησε ταπεινά και αθόρυβα. Κατόρθωσε να εφαρμόσει τις δύο μεγάλες εντολές του Ευαγγελίου. Μην κρίνετε και ου μη κρυθείτε και το αγαπάτε αλλήλους. Και αν ως άνθρωπος είχε κάποιες ατέλειες, η αγάπη θα τις καλύψει και με παρησία θα ζητήσει να μην κρυθεί από τον δίκαιο κριτή, γιατί και ο ίδιος δεν έκρινε ούτε κατέκρινε κανέναν, πράγμα σπάνιο και δυσέβρετο για τη γενεά μας. Ζερίτης ήταν μεγάλος νυστευτής. Κάθε μέρα έκανε ενάτη και έτρωγε μόνο ένα είδος τροφής. Πριν από τη Θεία Κοινωνία κρατούσε τριήμερη νηστεία από λάδι, παρόλο που είχε περάσει τα 80 του χρόνια και ήταν ανάπηρος. Ζητούσε από τους πατέρες εργασία για να μην κάθεται αργός και έλεγε χαρακτηριστικά «Η νηστεία μόνο δε μας σώζει». Στα τελευταία του ήταν κατάκητος. Στην εκκλησία τον πήγαιναν σηκωτό. Δεν ζητούσε τίποτε και όταν τον ρωτούσαν αν θέλει κάτι πάντα έλεγε όχι. Ήταν πάντοτε σιωπηλός και προσευχόταν ακατάπαυστα με το κομποσχήνι λέγοντας την ευχή και στην εκκλησία και στο κελί του. Όταν μιλούσε με κάποιον δεν διεκόπτεται η ευχή του και όταν τον ρωτούσαν πώς γίνεται αυτό απαντούσε άλλο το ένα άλλο το άλλο. Έλεγε ακόμη «Η καλογερική θέλει αγώνα, όχι σιαγώνα», φαγητό δηλαδή. Ο Αγιοπαυλίτης καταγόταν από τη Λίμνο. Είχε πολεμήσει το 40 στην Αλβανία και είχε κρυοπαγήσει. Στο μοναστήρι ήταν τραπεζάρης και για 3,5 ώρες έκανε κανόνα στο κελάκι του τραπεζάρη. Είχε μια μπέρτα ρηγμένη στην πλάτη του, άλλαζε συχνά φανέλες και έλεγε την ευχή ψιθυριστά συνεχώς με τη λεπτή φωνούλα του. Συμβούλευε τον παραγιό του. «Ακούς καλογεράκι, καλογερούδι ακούς. Θα κρατάς από το φουστάνι την Παναγία και θα την τραβάς. Δεν θα την αφήσεις ποτέ μέχρι να πεθάνεις. Αυτή είναι για μας και μάνα και πατέρας». Εκείνη ήδη κοντά της αναλήψεως, ηλικία 90 ετών. Αποφρατής κοιμήθη, αλλά τον ετοίμασαν το πρωί. Και ενώ είχαν περάσει τόσες ώρες δεν είχε την νεκρική ακαμψία γιατί ήταν μεγαλόσχημος και ως γνωστό η χάρη του σχήματος κρατά τα σώματα των αγιοριτών μετά την κοιμησή τους εύκαμπτα. Ο γεροναιόφυτος ο Ρουμάνος από την Λάκου Σκήτη δεν έζησε αγωνιστική ζωή και είχε πολλά χρόνια να κοινωνήσει. Αρρώστησε και τον πήραν στον Άγιο Παύλο να τον γυροκομίσουν. Η Παναγία τον οικονόμησε. Έκανε γενική εξομολόγηση και κοινωνούσε τακτικά. Έμεινε 7 χρόνια κατάκητο στο κρεβάτι. Η αρρώστια τον έκανε σαν λείψανο, αλλά έφυγε ειρηνικά και αναπαύτηκε η ψυχή του. Έλεγε ο γερονέστορας μαθητής του Χατζηγιώργη. Κανένας άνθρωπος ή ζώο ή αντικείμενο που θα επενεθεί υπερβολικά δεν θα έχει καλό τέλος. Δεν θέλει ο Θεός τον υπερβολικό έπαινο για τους άλλους, γιατί η δόξα ανήκει στο Θεό. Ο γερονικηφόρος του Αγιοπαυλίτης ήταν από την Κάρπαθο. Ήταν το πρώτο καλογέρι του Γέρπας Παρθενίου. Ήρθε και ο αδερφός του εξ εγκάμων και έγινε καλόγερος. Ήταν αγωνιστής. Την νηστεία του δεν την χαλούσε ποτέ μέχρι τα τελευταία του. Στο τέλος είχε αδυνατήσει, είχε γίνει σαν λείψανο. Την τελευταία ημέρα της ζωής του ο γυροκόμος το έκανε φιδέ και έβαλε και λάδι. Ο γερονικηφόρος το κατάλαβε και δεν έφαγε. Τη Μεγάλη Τετάρτη πήγε να τον κοινωνήσει ο ιερέας και μετά του ευχήθηκε καλή Ανάσταση. Τον κοίταξε και απάντησε «Δεν νομίζω παπά, εμένα ο Κύριος απόψε θα με αναπαύσει». Όντως, στην ακολουθία το πρωί εκοιμήθη. Είχε ιδιαίτερη ευκαμψία και έκανε εντύπωση στους πατέρες. Thank you.
αγροτάς, το ξέρουμε καλά, είναι και άσκηση, δεν είναι μόνο λόγια. Στο κάτω-κάτω 50-60 λέξεις χριστιανικές μπορούμε να τις βρούμε και να τις χρησιμοποιούμε στο λεξιλογιό μας για να παριστάνουμε τους χριστιανούς, αλλά αυτό δεν έχει καμία αξία. Η άσκηση, η τήρηση δηλαδή των εντολών του Θεού και η δέσμευση απέναντι στο Θεό, αυτό είναι που κάνουν τον άνθρωπο χριστιανό. Και αυτό είναι και το δύσκολο της υπόθεσης δηλαδή. Κάτι που μας θυμίσαν οι ιστορίες που διαβάσαμε και σήμερα από το βιβλίο με τον τίτλο «Από την ασκητική και ησυχαστική αγιορητική παράδοση». Ευχαριστήσουμε την Ευανθία Κατσουρού που φρόντισε τον ήχο, τη Δέσποινα Βροχίδου που ήταν στα τηλέφωνα και εσάς για την ακρόαση και την αγάπη σας. Ευχαριστούμε και για τις ευχές και τα καλά σας λόγια που καθημερινά λαμβάνουμε από τηλεφώνου. Μένετε εδώ στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας και για το υπόλοιπο πρόγραμμα σήμερα. Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Μιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Με τον Γιώργο Μπάρλα.